Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Καλώς ήλθατε στο σημερινό μας βίντεο στο οποίο θα μιλήσουμε για μια προφητεία της Αγίας Ματρόνας Εκροσίας. Η Οσία Ματρόνα, η τυφλή την οποία τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας στις 2 Μαΐου. Έλεγε η Οσία «Θα βάλουν μπροστά σας τον σταυρό και το ψωμί και θα σας πούν να διαλέξετε». Μία ευλαβής γυναίκα από τη Ρωσία ονόματι Άννα Βιμπόρνοβα θυμάται. Επισκέφθηκα την Αγία Ματρόνα τις ημέρες της Μεγάλης της Σαρακοστής λίγο πριν κοιμηθεί. Μην φοβάσαι μου λέει, δεν θα ξαναγίνει σύντομα πόλεμος. Θα ξαπλώσουμε έτσι και θα σηκωθούμε αλλιώς. Πώς αλλιώς την ρωτάω. Να μου λέει, θα γυρίσουμε στο ξύλινο. Μάτουσκα τη λέω τι σημαίνει το ξύλινο. Μάτουσκα σημαίνει μητέρα στα ρώσικα. Ξύλινο αλέτρι μου λέει. Με αυτό θα δουλεύουμε τότε. Και πού θα πάνε τα τρακτέρ που τώρα έχουμε. Ω λέει. Άσε τα τρακτέρ. Θα δουλεύει τότε το αλέτρι το ξύλινο και η ζωή θα είναι καλή. Όμως ακόμη δεν φτάσαμε μέχρι τους καιρούς αυτούς η επαναφορά του ξύλινου αρότρου στη ζωή μας θα ισοπεδώσει την ανθρώπινη αλαζονία της εποχής μας. Εάν δεν βρεθούν ζωντανά, πολύ φοβάμαι ότι θα σέρνουμε εμείς τα αλέτρια για να μην πεθάνουμε από την πείνα. Πόλεμος, συμπλήρωσε η ουσία δεν θα ξαναγίνει με τον τρόπο που μέχρι τώρα ξέρουμε. Χωρίς πόλεμο θα πεθάνετε όλοι. Θα πέσουν πολλά θύματα, Όλοι οι νεκροί θα ξαπλώσετε επάνω στην γη. Θα σας πω και κάτι άλλο. Από βραδύς όλα θα είναι όρθια και καλά επάνω στη γη. Και όταν θα σηκωθείτε το πρωί θα ταφούν μέσα στην γη χωρίς πόλεμο. Πόσο λυπάμαι για όλους αυτούς τους χριστιανούς που θα ζήσετε στους έσχατους καιρούς. Η ζωή θα γίνεται όλο και χειρότερη τελικά θα έλθει καιρός που θα σας βάλουν μπροστά τον σταυρό και το ψωμί και θα σας πούν διαλέξτε. Θα διαλέξουμε το σταυρό, τις έλεγαν, αλλά και πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Ε, θα κάνουμε προσευχή, απαντάει η Ωσία. Θα πλάσουμε βόλους λίγο χωματάκι, θα προσευχηθούμε στον Θεό, θα φάμε και θα χορτάσουμε αποκρινόταν προφητικά η Αγία Ματρόνα. Θα πάρετε χώμα, θα κάνετε κουλουράκια, θα τα σταυρώνετε και θα γίνονται ψωμί με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Θα καταστραφούν τα τρία τέταρτα της ανθρωπότητος, έλεγε αλλού η Οσία Ματρόνα, η οποία γεννήθηκε το έτος 1881, πάμπτωχη και τυφλή ἐγενετής και κατατρεγμένη από το τότε Σοβιετικό καθεστώς. Είχε από το Χριστό το χάρισμα της διόρασης αλλά και της προόρασης. Μπορούσε να βλέπει συμβάντα που γινόντουσαν ή θα γίνουν σε εκατοντάδες μίλια μακριά και σε αγνώστους για αυτήν τόπους.